Υποδεχόμαστε με αυτόν τον ενθουσιασμό, γιατί πιστεύουμε ότι θα είσαι και φέτος, έχετε η εκπομπή σας, να είναι ο στόχος της χρονιάς όλων των τηλεκριτικών και όλων οι οποίοι θα κατηγορούν τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή μετά το περσινό που έκανε ο Αντένα, ποιο ήταν, ρε. Με τις νοικοκύρες σε απόγνωση. Housewives σε απόγνωση που ήταν. Μα εμείς είχαμε απόγνωση και πηγαίνουμε εκεί για να λάβουμε γνώση. Είναι διαφορετικό, είναι το αντίθετο. Είναι το αντίθετο, αλλά πιστεύω ότι το Fab Five σε λίγο θα λέγεται Fab Five. Έχει να πάει, έχει να γίνει, έχει να πέσει τόση φάπα τώρα, Λάκη μου, τα συγγνώμη, έβρεψε μου τον ελληνικό. Μα εννοείται. Το μόνο που κρατάω σε απόσταση και σου συνιστώ και εσύ να τον κρατάς σε απόσταση είναι τον Ψινάκη. Σε απόσταση γιατί. Σε απόσταση. Ξέρεις, που φοράει ένα πολύ ωραίο άρωμα και μόνο και μόνο γι' αυτό θέλω να είναι πάντα κοντά μου. Τι άρωμα φοράει. Δεν μου έχει πει το όνομα και δεν θα το βάζα ποτέ. Δεν φοράω ποτέ αρώματα των άλλων. Έτσι και εδώ φοράω άρωμα δικό μου που το κάνουν μόνο για μένα. Α, μόνο για σένα. Του Ψινάκη τι είναι, α πούμε. Είναι μεθυστικό, είναι. Τώρα περνά σε επίθεση. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Γιατί και ο Ψινάκης λέει ότι το άρωμα είναι δικό του και δεν το έχει αγοράσει. Είναι κατασκευασμένο ειδικά για εκείνον. Εγώ αφήνω να με κοπιάρουν όλοι, δεν με νοιάζει. Το κοπιάρουν. Εγώ να λέω την αλήθεια. Ο Ψινάκης με κοπιάρει. Η πρώτη σύγκρουση. Βγάλαμε την πρώτη σύγκρουση, αλλά έχει έρθει κατευθείαν από τα γυρίσματα και αυτό δείχνει, ας πούμε, και το εργασιακό κλίμα που υπάρχει. Τον οργασμό, θα έλεγα, μέσα στον Αντένα. Κατευθείαν ο Λάκης είχε την καλοσύνη να έρθει να μας πει τι γίνεται. Εκπομπή βγαίνει την Τετάρτη, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, Τετάρτη. Όλοι είμαστε έτοιμοι να την κατηγορήσουμε, αλλά δώσε μας κάποιους λόγους για να το κάνουμε. Πες μας. Λοιπόν, για να κατηγορήσετε, έχετε το εξής. Πρώτα απ' όλα από τα 5 άτομα που έχουν λάβει μέρος. Ένας και ένας. Δηλαδή, τι συνήθως έχει είναι. Αρκετά. Απ' την άλλη. Είναι ο Ηλίας. Είναι ο Τρίφωνας. Είναι ο Γιώργος. Θα πω το επώνυμο αυτόν, ο Γιώργος ο Μέρλος. Και ο Πάνος ο Φασούλης. Καμία σχέση με το Φασούλη. Ο Γιώργος ο Μέρλος αρχιτέκτονας. Ούτε με το Φασούλα. Ούτε με το Φασούλα. Και είναι, πώς το λέμε, σεφ. Ναι, είναι σεφ. Σεφ. Είναι ένα παιδί βέβαια που είναι πολύ σπουδασμένο στο εξωτερικό. Μιλάει και αυτό στα γαλλικά του. Μιλάμε γαλλικά στα γυρίσματα. Οπότε κάνουμε και μια παιδεία, ας το πούμε έτσι. Δεν και είναι... γαλλικά μιλάτε. Και ιταλικά. Ναι. Πόσες γλώσσες ξέρετε. Τόσες όσες με κάνουν να κάνω defend myself, δηλαδή να μείνομαι για τον εαυτό μου. Πιο περίεργη γλώσσα που. Sorry, θέλω να το καταλάβω αυτό. Τι εννοείς. Πιο περίεργη γλώσσα, καλλιαρντή. Όταν με τον Ψινάκη θα συνεννοήσετε μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα απόλυτο θέμα. Μα εμείς πάμε βάση κειμένου. Δεν μιλάμε όπως θέλουμε εμείς. Υπάρχει... Εσάς τους δύο να σας πάνε βάση κειμένου. Όποιος είναι κειμενογράφος εκεί, είναι καλύτερα να είναι υπουργός οικονομικών της Ελλάδος. Είναι μιλάμε αδιέξοδο. Τα ξέρεις όλα, βλέπω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Όχι, μπορούμε να πούμε αμέσως μετά το τι έχει γίνει στο Fab Five. Πάμε.